Βραδινέ εργασίε στην καρδιά του Ρακλείου και στο πλαίσιο του έργου εξοραϊσμού τη Πλατεία Ελευθερία με τμήμα τη οδού Αβέροφ να κλείνει χθε βράδυ μέχρι νωρί το πρωί και του οδηγού για τι ανάγκε διέλευση των αρδευτικών δικτύων και δικτύων ηλεκτροφωτισμού. Λίγο μετά τι 11 χθε βράδυ, ο Δήμαρχο Ηρακλείου, συνοδευόμενο από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, βρέθηκαν στο σημείο και παρακολούθησαν από κοντά τι εργασίε, οι οποίε ολοκληρώθηκαν χωρί να υπάρξουν κυκλοφοριακά προβλήματα. Είναι περασμένε 11 το βράδυ και βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία Ελευθερία, στην αρχή τη οδού Αβέροφ, με τον Γιώργο Σισαμάκη, τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Έργων, για εργασίες οι οποίες γίνονται τώρα. Η, τι πρόκειται να γίνει ε, και ξεκινάει στα επόμενα λεπτά. Είναι μια τομή από την οποία θα περάσουν ε, δίκτυο άρδευσης για τα φυτά τα οποία θα δούμε σε λίγο καιρό στην Πλατεία Ελευθερίας την ανακαινισμένη και αναμορφωμένη και μαζί θα περάσουν και τα καλώδια του ηλεκτροφωτισμού. Πρόκειται για μια καλή πρακτική συνολοποίηση έργων, για την όσο το δυνατόν λιγότερη όχληση σε πολίτε και επισκέπτε, με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να εκφράζει την ικανοποίησή του και να αναφέρεται σε τμηματική παράδοση τη Πλατεία Ελευθερία, η οποία αλλάζει σταδιακά όψη με το έργο να κουμπώνει αισθητικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά με το έργο ανάπλαση του ιστορικού κέντρου. Η τοπική πέτρα δίνει τη θέση τη αμάρμαρα που ξυλώθηκαν ενώ θα ενισχυθούν τα στοιχεία πρασίνου. Το κάνουμε για να υπάρξει η μικρότερη δυνατόν όχληση, να μην εμποδίσουμε δηλαδή τη ζωή της πόλης και έτσι οι εργασίες γίνονται σε έναν χρόνο που είναι σχετικά νεκρός. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση ε, του έργου η οποία... Ε, το οποίο προχωρά και ελπίζουμε ότι σύντομα με μια τμηματική παράδοση θα αποδοθεί στους Ιρακλιώτες. Νομίζω ότι είναι μια πρακτική που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε με τον Δήμαρχο στη λογική της ελάχιστης δυνατής όχλησης σε έργα που γίνονται ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης και σε μια τουριστική, στην τουριστική περίοδο, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Άρα ξεκινάμε σήμερα από την Πλατεία Ελευθερίας και νομίζω ότι είναι μια καλή πρακτική. Τι επόμενε μέρε, θα παραδοθεί το δυτικό τμήμα τη Πλατεία Ελευθερία, όπου οι διοκτήτε καταστημάτων θα μπορούν να κάνουν χρήση του χώρου με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ενώ τον ερχόμενο Οκτώβριο και για 1,5 περίπου μήνα θα υπάρξει νέο κύκλο θαλαιπωρία, καθώ θα ξεκινήσουν οι εργασίε ανακαίνηση στο μπροστινό τμήμα των καταστημάτων. Στα τέλη Νοεμβρίου, όπω εκτιμάται, θα παραδοθεί το μεγαλύτερο τμήμα τη Πλατεία Ελευθερία.